Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής με τα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά σε επίπεδο υποδομών. Αυτό δήλωσε ο Γιώργος Δέδες, κάνοντας λόγο για έμπρακτο πολιτικό αποτύπωμα στο νησί. Το Υπουργείο Υποδομών έχει αφήσει έμπρακτα πολιτικό αποτύπωμα σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές φορείς, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Οι χρηματοδοτήσεις που έχουν διατεθεί τα τελευταία 3 χρόνια στην αυτοδιοίκηση της Κρήτης δεν έχουν δοθεί ποτέ στο παρελθόν. Είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα η περίοδος που έχουμε μπροστά μας. Εμείς έχουμε μάθει να είμαστε προεκλογική περίοδο από τότε που αναλάβαμε. Δηλαδή, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε, ανεξαρτήτως της εσωτερικής συγκυρίας, εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Στα τέλη του 2018 πιάνουν δουλειά οι μπουλτόζες για την κατασκευή του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, ο οποίος εκτιμά ότι μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου θα έρθει προσκύρωση σύμβαση στη Βουλή. Νομίζω ότι από η εκτίμηση του κυρίου Καρνέσα, σας είπε αρχές του 2019, είναι λίγο απεσιόδοξη. Σήμερα είχαμε ευχάριστα γεγονότα που είναι η τελική επιστολή. Τι εννοείται απεσιόδοξη? Θα πάμε λίγο πιο πίσω. Ότι εγώ πιστεύω ότι θα πάμε λίγο νωρίτερα. Ότι θα έχουμε μπουλντόζερ στο Καστέλι μέσα στο 2018. Για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, ο Γιώργος Δέδες δήλωσε ότι τον Ιούνιο του 2019 θα προκύψει ανάδοχος στο τμήμα από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 θα δημοπρατηθεί το τμήμα από Νεάπολη ως Άγιο Νικόλαο. Εκεί θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα, όπως είχαμε δεσμευτεί, όπως είχε δεσμευτεί και ο Υπουργός Χρήστος Πίρτζης, του ΕΣΠΑ που θα διατέθηκαν στην εργολαβία του Πάνορμος Εξάντη. Είχαμε δεσμευτεί λοιπόν τότε ότι τα χρήματα αυτά του ΕΣΠΑ δεν φεύγουν από την Κρήτη, αλλά θα πέσουν σε κάποιο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης. Θα πέσουν λοιπόν τα ίδια χρήματα, αυτά που είχαμε δεσμεύσει ως ΕΣΠΑ για το Πάνορμος Εξάντη, στο κομμάτι Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Παράλληλα, ο κ. Δέδες ανακοίνωσε τη δημοπράτηση μέχρι τέλος του έτους 2 έργων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για την αντικατάσταση των αγωγών του φράγματος Μπραμιανών ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, καθώς και τα αρδευτικά δίκτυα του οροπεδίου. Ενώ και το έργο εκτροπής του πλατή ποταμού, το Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο τμηματικής υλοποίησης του. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία ολοκλήρωσης των μελετών, να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε ιεραρχικά την τμηματική υλοποίηση κατασκευαστικά του έργου, αλλά με ποιο τρόπο? Παραδίδοντας αυτοτελώς λειτουργικά τμήματα δηλαδή του έργου, τα οποία θα μπορούν να αρδεύουν αντίστοιχες εκτάσεις. Νωρίτερα, ο Γιώργος Δέδες συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Αν όλα πάνε καλά, ένα χρονοδιάγραμμα το καλοκαίρι του 19 ή προς το τέλος του 19 θα έχει καταλήξει η διαγωνιστική διαδικασία ποιος θα είναι ο ανάδοχος του βόρειου δικού άξονα. Το ΖΙΤ μπορεί να τρέξει γρηγορότερα, δηλαδή να υπάρχει μια μικρή συντόμευση, και επίσης γίνεται η μελέτη, έχει δοθεί δηλαδή σε ανάδοχο από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, για να μπορούν να προχωρήσουν ως δημόσιο έργο.